Το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα θα μπορούσε να υποθεί με τέσσερις λέξεις. Ο καπιταλισμός κοστίζει ζωές. Και μια και είμαστε γερμανικοί, μπορούμε να πούμε στους συναδέλφους μας ότι οι περικοπές της ανάγκης του λαού σε υγεία αλλά και οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις απορρέουν από τη δίψα των καπιταλιστικών κρατών για κέρδη. Αυτός είναι ο λόγος που χάθηκαν εκατομμύρια ψυχές στην πανδημία. Αυτός και ο λόγος που χύνεται το αίμα του Παλαιστινιακού λαού. Ενώ το πολύτιμο δίθεν αγαθό της υγείας δεν ισχύει για αθλητικές συμμαχίες που βλέπουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ να βομβαρδίζει σχολεία, να βομβαρδίζει νοσοκομεία με μαζικές δολοφονίες ακόμα και χιλιάδων παιδιών. Σαν ΚΚΕ απαιτούμε μαζί με τους λαούς όλου του κόσμου που είναι στον δρόμο να σταματήσει τώρα η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και να αποκτήσει κράτος στα σύνορα του 67. Να ακουστεί πιο δυνατά και από περισσότερους το σύνθημα Ελευθερίας στην Παλαιστίνη. Μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές το καλοκαίρι που πέρασε, ζήσαμε το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων εν αναμονή ΕΚΑΒ. Μεταξύ αυτών μια νεαρή έγκυος. Η απάντηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν να τοποθετήσει πυροσβέστες στα πληρώματα. Από τότε και μετά έχουμε αλλεπάλληλες παραιτήσεις γιατρών και άλλων υγειονομικών, μετακινήσεις προσωπικού από τη μία πόλη στην άλλη, ακύρωση και αναστολή τακτικών χειρουργείων, κλείσιμο και κατάρρευση ολόκληρων μονάδων υγείας, η λίστα είναι ατελείωτη. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά 4 χρόνια μετά την πανδημία του COVID-19. Ο πυρήνας της απάντησης είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν και πριν την πανδημία. Η κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, ανέδειξε τις μεγάλες αντιθέσεις και αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν γενικότερα την καπιταλιστική οικονομία και ανάπτυξη και στο πώς αυτές εκφράζουν στο επίπεδο της λαϊκής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Απ' τη μία υπάρχει εξέλιξη της έρευνας και της τεχνολογίας του φάρμακου, όπου στο πλαίσιο της καινοτομίας μιλάμε πλέον για δυνατότητα εξειδικευμένης ατομικής φαρμακευτικής περίθαλψης, και απ' την άλλη υπάρχουν περιοχές του πλανήτη που δεν έχουν φάρμακα εμβόλια. Απ' τη μία υπάρχει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό συμμετοχών όλων των κλάδων, όμως η αναρχία στην επένδυση και στην κατανομή αυτού του δυναμικού εκφράζεται είτε με τη συγκέντρωση του στατικά κέντρα, είτε με τραγικές ελλείψεις στην περιφέρεια. Ενώ ένα σύστημα υγείας πρέπει να διαθέτει υποδομές προσωπικό και τεχνικά μέσα για να αντιμετωπίζει όλες τις ανάγκες τακτικές και έκτακτες, να διαθέτει δηλαδή εφεδρίες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και θυμίζουμε ότι στο παρελθόν έκλεισαν τμήματα νοσοκομείων, κλινικές, καταργήθηκαν κρεβάτια με το κριτήριο της χαμηλής πληρότητας. Η τραγική κατάσταση στην οποία η πανδημία του κορονοϊού βρήκε τα κρατικά συστήματα υγείας θα έπρεπε να αποτελεί πάθημα και άρα μάθημα για τις κυβερνήσεις ώστε να ληφθούν μέτρα για να μην ξαναθυμίσουμε εκατομμύρια ζωές. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε. Από τότε έως και σήμερα επιταχύνθηκαν μάλιστα τα μέτρα τα οποία υποβαθμίζουν και εμπορευματοποιούν ακόμα περισσότερο το κρατικό σύστημα υγείας και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αμύθιτα κέρδη στις μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες της υγείας και τα πλεονάσματα στον κρατικό κορβανά. Την περίοδο της πανδημίας είδαμε ακόμα και τα πιο εύρωστα, ας το πούμε έτσι, και παλαιά συστήματα υγείας της Ευρώπης να καταραίουν σαν χάρτινη πύλη. Είδαμε νοσοκομεία μιας νόσου, εκτόξευση των αριθμών θανάτων από COVID-19, εκτείναξη της νοσηρότητας και της θνητότητας στα λοιπά νοσήματα, παράλληλα τεράστιες λίστες τακτικών χειρουργείων και σημαντικές καθυστερήσεις νέων διαγνώσεων. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η τεράστια σύλληψη υγειονομικού προσωπικού, ιατρούς πρώτης ανάγκης, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, μέσων προστασίας, υποδομών ΜΕΘ. Βέβαια, τα αστικά κόμματα ουσιαστικά επιχείρησαν να αναδείξουν τα προβλήματα αυτά ως αιτία, ενώ αυτά ακριβώς είναι το αποτέλεσμα. Η κατάσταση δεν ήταν φυσικά και τα γνώσιμα, αλλά πηγάζει από τον ίδιο χαρακτήρα και το περιεχόμενο της υγείας στον καπιταλισμό και τη βασική παραδοχή ότι η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση αποτελούν κόστος που πρέπει να συμπιέζεται στο ελάχιστο επίπεδο των λεγόμενων βασικών πακέτων παροχών. Για το αστικό κράτος, απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο για τις δαπάνες στην υγεία σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και αυτά να στεμόχονται σε ένα περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Φυσικά δεν ισχύει το ίδιο με τις επενδύσεις και τα κίνητρα στις φαρμακοβιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας περιλαμβάνει τη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λαϊκή υγεία, την ενίσχυση της επιβληματοποίησης των εργασιών των κρατικών συστημάτων υγείας
και των επιχειρηματικών κριτηρίων στη λειτουργία τους, καθώς και την ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά στοιχεία των ταμάνων για την υγεία, μόνο το διάστημα 2009 και 2013, η δημόσια χρηματοδότηση για την υγεία μειώθηκε κατά 60%, εντείνοντας τις ίδιες μεγάλες ελλείψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης από το 2010 έως το 2013, η μείωση των γιατρών, 10 χρόνια πριν δηλαδή, η μείωση των γιατρών του ΕΣΥ έφτασε το 35%. Σύμφωνα με σημερινά δεδομένα και εκτιμήσεις των ομοσπονδιών των εργαζομένων στα νοσοκομεία, οι ελλείψεις προσωπικού αυτή τη στιγμή ξεπέρνουν τις 6.000 γιατρούς και τουλάχιστον 25.000 σε νοσηλευτές και υλικό προσωπικό. Με βάση 10 στοιχεία της ΕΣΤΑΤ στη χώρα, ο αριθμός των θεραπευτηρίων, νοσοκομεία και δημόσια περισσότερα θεραπευτήρια, μειώθηκε από 280 σε 270 μέσα σε 3 χρόνια. Και το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσοκομείων, το 53%, ήταν ιδιωτικά. Οι κλίνες δε που καταργήθηκαν με βάση παραπάνω ελλείψεις έφτασαν τις 9.000. Έτσι λοιπόν μας βρήκε η πανδημία και τα παραπάνω οδήγησαν στο τραγικό απολογισμό της. Δίπλα στους βαρδιασμένους ΕΣΥ έλαμψε μεγάλο σχεδισμένος ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του τότε Υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, όπου δήλωνε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το 19 και μετά, υπάρχει μια κοσμογονία επενδύσεων, κυρίως σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά δημόσια κέντρα. Την ίδια ώρα, οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα έμειναν 95% COVID-free και αυτή ήταν η συμβολή του, που μάλιστα αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση στην επιχειρηματίση της πράξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα και άλλες τέτοιες οδυνηρές για τον λαό πολιτικές. Από εκεί και πέρα, η βασική πυλώνες πολιτικής όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και αυτά που θα συμβούν από εδώ και τώρα συνοψίζονται στα εξής. Πρώτον, η μείωση κρατικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσοκομεία. Ενδεικτικά, από το 2013 έως το 2019, η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 30%. Και με βάση τον προϋπολογισμό του 2023, τα έσοδα των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προβλέπεται να είναι αυξημένα, αλλά μην ξεγελιόμαστε, η αύξηση αυτή αφορά κυρίως σε αύξηση των έμεσων καλύψεων από τους ασφαλισμένους. Στην πραγματικότητα, αν να το πούμε έτσι, πρέπει να συγκρίνουμε με τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων μονάδων υγείας και το γεγονός ότι τα προηγούμενα έσοδα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, στην πράξη αυτό που λένε αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού ισοδυναμεί με μείωση. Έχει μια σημασία πως κατανέμονται τα έσοδα των νοσοκομείων. Το 2023 τα ίδια έσοδα των μονάδων υγείας, δηλαδή από την άμεση πώληση των εργασιών τους, το κύριο έσοδο μάλλον ήταν από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και αποτελούσαν το 31% των συνολικών εσόδων, ενώ η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούσε το 54% των εσόδων. Και από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται ότι η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και των μονάδων της πρωτοβάθμιας εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την αυτοχρηματοδότησή τους, πουλώντας τις εργασίες τους είτε απευθείας στους ασθενείς είτε στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Ο κρατικός προϋπολογισμός προέβλεπε για το 2023 προέβλεπε και μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ, του ασφαλιστικού δηλαδή φορέα, για παροχές υγείας κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Τις συνέπειες τις ξέρουμε και τις ζούμε. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες. Το μη αποτέλεσμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η εφαρμογή σε 18 νοσοκομεία του νόμου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου αυτοχρηματοδότησής τους με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Το ίδιο ισχύει και για την νομοθέτηση της κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, τα DRGs πλέον, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας γενικεύει με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση του δημόσιου συστήματος υγείας με τους κανόνες της αγοράς. Εμβληματικό μέτρο σε αυτή την πορεία είναι η θεσμοθέτηση των επιχειρηματινών χειρουργείων, όπου το κόστος του κάθε χειρουργείου θα καλύπτεται περίπου κατά 70% από τον ΕΟΠΗ, κυρίως από τους ασφαλισμένους δηλαδή,
ή κάποιο ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. Ο ιδιωτικός φορέας ασφάλισης θα αφορά τα νοσήλια, ενώ κατά 30% θα καλύπτεται άμεσα από τον ίδιο τον ασθενή. Νέα όφηση δε δίνεται και με το μοντέλο της επέκτασης των συντάξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή με την ίδρυση νοσοκομείων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του Ογκολογικού Κέντρου Παιδών Μαριάννα Παρδιλογιάννη. Σε όλα αυτά, σημαντική συμβουλή είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα γένεια του νοσοκομείου της Σαντορίνης, του πρώτου νοσοκομείου ΑΕ. Τρίτος πυλώνας είναι υποστελέχος και γιγάντος των ελαστικών σχέσεων με βαριές συνέπειες για τους ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στα νοσοκομεία της Αττικής, αυτή τη στιγμή, λειτουργούν 145 από τις 200 αίθουσες χειρουργείων εξαιτίας έλλειψης νοσηλευτών ή αναισθησιολόγων. Αποτέλεσμα είναι ότι μόνο στην περιφέρεια της Αττικής η λίστα αναμονής για τακτικά χειρουργεία τα έτη 2022-2023 απαριθμεί 24.000 ασθενείς. Τέταρτο, το φάρμακο. Το διάστημα από το 2016 στο 2020 η συνολική δημόσια χρηματοδότηση, κράτος και ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκε. Όμως η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε και των ασφαλιστικών ταμείων, τα λεφτά των εργαζομένων δηλαδή, αυξήθηκε. Και αυτές οι μειώσεις στο κράτος, στο μερίδιο του κράτους, δικαιολογήθηκαν ως μείωση της πατάλης και νοικοκύρεμα. Πέμπτον, η αύξηση των πληρωμών και των συμμετοχών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το 2009 μέχρι και το 2022, η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης των κρατικών προϋπολογισμών έφτασε το 63%, ενώ η εισφορά των συνταξιούχων αυξήθηκε κατά 6%. Διευρύνθηκε η αρνητική λίστα των φαρμάκων και καθιερώθηκε ασφαλιστική τιμή, με την οποία υπολογίζεται η συμμετοχή του ΕΟΠΗ, η οποία είναι μικρότερη της δυναμικής τιμής των φαρμάκων. Τη διαφορά την πληρώνουν κυρίως οι ασθενείς, με αποτέλεσμα η μεσοσταθμική συμμετοχή από 9% που περνάνε να έχει εκτιναχθεί στο 30%. Έκτον, έχουμε τη διάλυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρωτοβάθμια παραμένει διαλυμένη σε δομές προσωπικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Περιέχει ένα συνοθήλευμα δομών, ιδιωτικά γιατρία, μεγάλες συνοικικές αλυσίδες, ΜΚΙΟ, πρωινήκα, ιδιωτικά γιατρία. Όμως, οι γενικοί γιατροί στη χώρα μας είναι αναχείριστος κατοίκους μισός. Και από τους 66.000 γιατρούς που υπάρχουν στη χώρα μας, μόνο 9% εργάζονται στις δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας υγείας της χώρας. Και ενδεικτικά να πούμε ότι 37.000 είναι οι ιδιώτες στον τομέα, 6.000 είναι στην πρωτοβάθμια. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για μέσους αναπληρώτρες υπουργού κ. Αγαπηδάκη, όπου οι γιατροί υπαίθρου, οι αγροτικοί δηλαδή, μετονομάζονται σε προσωπικοί γιατροί, αφορούν το στόχο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων μέχρι τώρα, να αναπτύξουν ένα μηχανισμό μέσω του οποίου το αστικό κράτος να μπορεί να ελέγχει τον περιορισμό των δαπανών για τις ανάγκες του λαού. Άλλωστε, αυτές οι εξαγγελίες είναι μετεξέλιξη του νομοσχεδίου Γιατρός για Όλους του 2022 και αποτελεί προέκταση αντιλαϊκής μεταρρύθμισης του υπάρχουνα φροντίδα υγείας που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβδομο, η αποκατάσταση. Η συμβολή του κρατικού τομέα είναι μηδέν. Έχει αφαιθεί πλήρως στα χέρια των ιδιωτών. Η χώρα μας θα έπρεπε να διαθέτει πάνω από 2.000 κλινικές αποκατάστασης. Έχει εγκατεστημένες περίπου 200 στο πλαίσιο του δημοσίου συστήματος και όχι ορθολογικά κατανεμημένες, ενώ το απόλυτο κενό καταγράφεται σε επαγγελματικό επίπεδο σε εξειδικευμένες δομές για παιδιά. Το σχεδιασμένο έλλειμμα του δημόσιου τομέα έρχεται να καλύψει ο ιδιωτικός φυσικά με περίπου 2.500 κλίνες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία που οι ανάγκες των ασθενών σε αποκατάσταση αυξήθηκαν λόγω πολύμονης παραμονής σε ΜΕΘ. Την ίδια ώρα που οι ανάγκες σε αποκατάσταση αυξάνονταν, το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, το μοναδικό δημόσιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, μείωσε τις ενεργές κλίνες από 130 σε 60, σε κατεύθυνση απαξίωση και υποχρηματοδότηση. Οδό και τελευταίο είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Μισό δις είναι ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών δομών υγείας, ενώ 4 ιδιωτικές εταιρείες ήρθαν σε όλους, Γεωργιατρική, Ιατρόπολης,
απορροφούν το 40% αυτού του τζίρου. Οι ιδιωτικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς, το οποίο εκτιμάται στο 60%. Και από αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, οι μευτικές απορροφούν το 15% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 25% το μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αιμοκάθαρσης, παιδιατρικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ως κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο Health World με τίτλο Making Healthcare Reform a Political Investment Priority, που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έδωσε με σαφήνεια και συνοπτικότητα την ουσία της πολιτικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με μια πρόταση. Δύο προτεραιότητες που έχουν να τρέχουν παράλληλα. Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό, προσβάσιμο από όλους, και απ' την άλλη, η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Να μην αναφέρουμε τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στην Παλαιστίνη, εν πάση περιπτώσει. Πρόκειται όμως για μια πρόταση που το περιεχόμενό της, ίσως με ελάχιστες σπαστικές διαφοροποιήσεις, αποτελεί το κοινό στόχο και από τα κόμματα που υπηρετούν την ανάπτυξη, με απομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι προτεραιότητες αυτές που αναφέρθηκε ο Υπουργός είναι αλήθεια ότι στον καπιταλισμό τρέχουν ταυτόχρονα, αλλά όχι παράλληλα. Για την ακρίβεια, πάνε αντίθετα. Αφού στη μία λωρίδα βρίσκεται η υγεία σε κοινωνικό αγαθό και στο αντίθετο ρεύμα η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Από τη στιγμή που η εργατική δύναμη στον καπιταλισμό αποτελεί εμπόρευμα, του οποίου η τιμή συνεχώς συμπιέζεται προς τα κάτω, και αυτό αποτελεί νόμο για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σημαίνει και ότι η επιχειρηματικότητα και η υγεία βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό εντός αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση αποτελούν εμπόδιο στην κερδοφορία και γι' αυτό συνεχώς βρίσκονται σε διαδεινόμενη απόκριση από τις δυνατότητες που ανεφώνει η εξελίξη στην επιστήμη, την τεχνολογία και το σχετικά πολυάριθμο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Η αντίληψη ότι η επίτευξη των στόχων της καταληκτικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, θα είναι προς όφελος και των εργαζομένων στην υγεία, είναι πλέον χρεοκοπημένη. Με αυτά τα εργαλεία της επιχειρηματικότητας, καθορίστηκαν οι αναδιαρθρώσεις στον τομέα της υγείας από όλες τις κυβερνήσεις σε βάθος τουλάχιστον 30 ετών, οι οποίες διαμόρφωσαν και τη σημερινή απαράδεκτη έως και επικίνδυνη κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Με τον εξαναγκασμό του λαού να πληρώνει ακόμα περισσότερα για να εξασφαλίζει λιγότερες εργασίες για τις ανάγκες του. Η αναφορά του Υπουργού περί ακινησίας του κρατικού συστήματος υγείας, όταν αυτό ήδη έχει μεταλλαχθεί σε ένα σύστημα με επιχειρηματικά και προβληματικά χαρακτηριστικά, αντανακλά το σχεδιασμό για ακόμα βαθύτερες αλλαγές στις δημόσιες μονάδες υγείας στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση και οι οποίες θα αντιστοιχούν στις σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου, καλύπτοντας τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση μέτρων που σε άλλα καπιταλιστικά κράτη ήδη εφαρμόζονται αρκετά χρόνια πριν, τα λεγόμενα προηγμένα συστήματα υγείας. Η ευελιξία που ανέφερε ο Υπουργός ως συμπίκνωση των επόμενων βαθύτερων και εκτεταμένων μέτρων, αντανακλά την ικανότητα του συστήματος και στην ανάγκη να παρέχει με καθολικό τρόπο τις ελάχιστες εργασίες υγείας στους εργαζόμενους, προκειμένου να διατηρείται η εργατική δύναμη στο ελάχιστο επίπεδο για να μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η έκπληξη για την έλλειψη αξιολόγηση των μονάδων των διοικήσεων και των εργαζομένων και την ανάγκη της καθιέρωσής της, προκειμένου να αντιστοιχεί με την απρόσκοπη υλοποίηση των επόμενων αντιλαϊκών διαφορετικών αλλαγών. Το νοσοκομείο της Σαντορίνης Κρήτη, όπως και η εξαγγελία των νέων νοσοκομείων, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη, τώρα θα λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή ως επιχειρήσεις, με το επιχείρημα της ευελιξίας και της αποφυγής των δίσκαντων κανόνων που διέπει δίθεν το δημόσιο. Δίσκονται κανόνες όμως σε ό,τι αφορά και σχετίζεται με φυλακές ανάγκες. Κανόνες όμως που εφαρμόζονται, που συνόμως προσαρμόζονται σε μία νύχτα, όταν είναι να επιβληθούν πληρωμές ασθενών, συμμετοχές, τροφοδότηση πελατείας κτλ. Η κυβέρνηση καίγεται να δώσει επιχειρηματικά και επενδυτικά κίνητρα στους φαρμακοβιομήχανους, είτε με απευθείας επιχορηγήσεις, είτε με το επενδυτικό clawback, και πάντα διαμορφώνοντας έδαφος και έχει σημασία για την αποζημίωσή τους και την κερδοφορία τους. Ο Υπουργός επισήμανε, όχι ως κριτική, 15 δις ευρώ που χορηγήθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις, που όμως δεν έκαναν, τάζοντας και επιπλέον κίνητρα το επόμενο διάστημα. Η ομιλία του Υπουργού
εμπεριείχε το στοιχείο της ισορροπίας ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα του κεφαλαίου στον χώρο της έρευνας, παραγωγής και διακίνησης των φαρμάκων. Είχε μια καλή κουβέντα για όλους και επεσήμανε τη διάθεσή τους να συμβάλλουν από κοινού στην ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας το έτος τους ως επιχειρηματίες. Με ποια κριτήρια ανάπτυξης όμως, με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας, της αύξησης του ΑΕΠ, των επενδύσεων στην καινοτομία, δηλαδή με όλα αυτά τα εργαλεία που προϋποθέτουν το χτύπημα των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε, θεώρησε ως επίτευγμα τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό από τα 7 δις στα 2 δις. Για το οποίο τα προηγούμενα χρόνια τσακωνόταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος δηλαδή έχει συμβάλει περισσότερο στη μείωση της σπατάλης. Αλλά κουβέντα για το γεγονός ότι οι ασθενείς πληρώνουν πολλά περισσότερα ακόμα και με τη δεδομένη τιμή της ιατρικής τιμής των περισσότερων φαρμάκων. Το ζήτημα της δικαιοσύνης που έθεσε όσον αφορά τη φαρμακευτική περίθαλψη του λαού παραμπέμπει σε νέα μέτρα που θα συνδέει το ύψος των πληρωμών των ασθενών με το εισόδημα του έδαφος πολιτικής της περαιτέρω μείωσης της κρατικής δαπάνης, αλλά και επιπλέον φαρμάκων που θα απενταχθούν από τη λίστα των αποζημιωμένων από το νεοπαίκτη. Ο Υπουργός έθεσε και τον προβληματισμό που υπάρχει γενικότερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής ανατέθηκε σε παραγωγικές μονάδες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πεδίο κατανάλωσης και όχι παραγωγής. Και ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε το πλεονέκτημα του ανταγωνισμού σε σχέση με κράτη τύπου Ινδία, Κίνα. Το εργαλείο όμως του ανταγωνισμού με φθηνότερους όρους παραγωγής έσπρωξε την ανάθεσή της σε αυτά τα κράτη. Το ίδιο εργαλείο του ανταγωνισμού τώρα θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναπατρισμό της παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις λαϊκές ανάγκες, τη φαρμακευτική περίθαλψη, αφού το φάρμακο θα συνεχίσει να αποτελεί μια ανελαστική αντιμετωπιζόμενη ανάγκη για το λαό, ανεξάρτητα που επιλέγει το κεφάλαιο να το πράξει. Το ΚΚΕ παλεύει για μια ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής με επιστημονικό και ειδικό σχεδιασμό, που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα, όχι το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, μεταξύ των οποίων και στην υγεία. Το εργατικό κράτος θα διασφαλίζει σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, καθολικά και δωρεά, με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων στην επιστήμη, στην έρευνα και την τεχνολογία. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχει πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Υπάρχει δυνατότητα έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, εμβολίων, υγειονομικού υλικού, ιατρικής τεχνολογίας, που σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο αυτά και στη χώρα, αλλά και αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας όπου αυτό απαιτείται. Στο σοσιαλισμό, καθιερώνουν τα αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύγχρονο και καθολικό σύστημα υγείας και πρόνοιας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ιεραρχείται η πρόληψη με ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κρατικές και απολύτως δωρεάν δομές υγείας και υπηρεσίες, στο επίκεντρο του συστήματος, με αυτά να είναι το επίκεντρο του συστήματος. Πλήρως τελεχωμένα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, εκεί που συγκεντρώνεται η εργατική τάξη, χώροι δουλειά, σχολεία, πανεπιστήμια, τουριστικά θέατρα, με πλήρη στελέχωση σε προσωπικό, με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρους, νοσηλευτές και υγειονομικούς όλων των κλάδων. Με σύγχρονο εξοπλισμό και 24ωρη λειτουργία, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών όλες τις ημέρες του χρόνου. Παρέχονται υπηρεσίες για την εξασφάλιση σωματικής και ψυχικής ευεξίας, της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, της διασφάλισης συνολικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, την ικανότητα για εργασία και κοινωνική δράση. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός και η εργατική εξουσία εξασφαλίζει τα εξής: την εκπαίδευση και εξειδίκευση του αναγκαίου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού και την κατανομή του για τη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας από το κράτος, την επαρκή παραγωγή υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και εμβολίων, την αναλογική συσχέτιση λαϊκής παιδείας, έρευνας υγείας και βιομηχανικής παραγωγής, το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού, ο εξοπλισμός, η κλίνηση, οι υπηρεσίες να είναι με τέτοιο τρόπο ενταγμένο στο κρατικό σύστημα υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη του γενικού πληθυσμού, αλλά και η σταθερή παρακολούθηση και νοσηλεία όσων νοσούν,
την έρευνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών και την ποιότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εργατικού ελέγχου. Κλείνοντας, το μέτωπο της υγείας είναι βασικό μέτωπο πάλης όλου του λαού, γιατί σχετίζεται συνολικά με τους όρους ζωής του. Η πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος πρέπει να ενταθεί. Η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών του λαού για την υγεία μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές ανάγκες απαιτούν την ένταξη στα σωματεία, τους συλλόγους, τις αγωνιστικές συσπηρώσεις και την οργάνωση της πάλης στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων υπέρ του λαού. Το βασικό εμπόδιο δεν είναι άλλο από το καπιταλιστικό κέρδος, την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την πολιτική εξουσία των καπιταλιστών. Ο λαός μας μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια από την ίδια την πολιτική πείρα μέσα από τη συμμετοχή του στη Βάλη μαζί με το ΚΚΕ.